Και το ΕΚΑΒ μαζί με τα νοσοκομεία εκπέμπουν σε ΟΕΣ. Έχουν φτάσει πολλές φορές στο σημείο της απόγνωσης, χωρίς άδεια 2 χρόνια. 19 κρούσματα διασποράς κορονοϊού στο ΕΚΑΒ Ηρακλείου μέσα στις πρώτες 5 ημέρες του νέου έτους δίνουν τη χαριστική βολή στο προσωπικό της υπηρεσίας που καλείται με υπερπροσπάθεια να σηκώσει το βάρος της διαχείρισης των ασθενών με COVID που χρήζουν διακομιδής προς τα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 με 10 νοσούντες σε μια περίοδο 5-6 ημερών του Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ δύσκολες για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, διότι ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός. Και όσο και να προφυλαχτείς, όταν έρθεις σε επαφή κάθε μέρα με ασθενείς COVID και με ανθρώπους ουσιαστικά ασυμπτωματικούς σε πολλές περιπτώσεις, κινδυνεύεις όλο και περισσότερο. 2 χρόνια πανδημίας με περιστολή ρεπό και αδειών έχουν εξουθενώσει το προσωπικό, σημαντικά μειωμένο εξαιτίας και της αναστολής καθηκόντων των ανεμβολιαστών. Κάθε μέρα περιμένουμε επιβεβαίωση των τεστ. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν αποχωρήσει λόγω συμπτωμάτων που τα τεστ δεν έχουν δείξει ακόμη, τα self-test ή τα rapid, ακόμη θετικότητα. Νομίζω ότι περίπου είμαστε γύρω στο 10% τώρα. 10%. Σίγουρα βαραίνει το καθημερινό μας έργο, γιατί όλες οι διαδικασίες όσον αφορά την COVID γίνονται βάσει πρωτοκόλλου. Οι καθημερινές βάρδιες περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο στο Ηράκλειο τουλάχιστον 20 διακομιδές ασθενών, είτε ύποπτων για COVID πολιτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ακινητοποίηση και απολύμανση των ασθενοφόρων μετά από κάθε περιστατικό. Πιστεύω ότι είναι περίπου στα 20 με 25 περιστατικά ημερησίως. Το οποίο, να φανταστείτε ότι ένα ασθενοφόρο το οποίο θα μεταφέρει ένα ασθενή θα χρειαστεί περίπου 20 με 30 λεπτά για να γίνει πλήρωση η απολύμανση στο ασθενοφόρο. Άρα λοιπόν, αυτό το μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε σε όλο τον κόσμο είναι η αλόγηση στη χρήση του ασθενοφόρου. Δηλαδή, μας καλάνε σε προστατικά τα οποία δεν χρειάζεται πραγματικά βοήθεια. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο, νιώθει μια φοβία, νιώθει ένα τρόμο. Και 5 και 6 μαζί με τα άλλα περιστατικά. Και τα επίγοντα και τα τροχεία και όλα μαζί. Ίδια εικόνα και για τον τομέα Εκαυχανίων, όπου το προσωπικό έχει να λάβει άδειες τα τελευταία 2 χρόνια. Οι συνάδελφοι έχουν δώσει όλο τους το είναι. Τώρα άνοιξε πάλι η διαδικασία για να μπορούμε να πάρουμε άδεια, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα κρατήσει. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου το 10% του προσωπικού του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο νοσεί είτε βρίσκεται σε καραντίνα, με μόνη λύση, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, την ανάκληση των αναστολών του ανεμβολίας του προσωπικού, ώστε να ενισχυθούν οι βάρδιες. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία που θα έρθει μπροστά μας. Και το βασικό είναι η νόσηση των συναδέλφων, ώστε να μπορούν να έχουμε τη δύναμη, μια δύναμη τέτοια που μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά που θα τύχουν.